Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνοψίσουμε τα του χιονιά με την εικόνα που θα μας δώσει εκείνος. Κύριε Πατούλη, κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί μια συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας της χιονόπτωσης στην Αττική. Λοιπόν, έχουμε την τελική εικόνα από εσάς. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θα πω ότι οι κεντρικοί άξονες στο εισαγωγικό σημείωμα του χιονιά νομίζω ότι είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα της ήδη μετακίνησης από τα αυτοκίνητα χωρίς προβλήματα. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στα σημεία των στενών που δεν έχουν μπει ακόμα είτε τα μηχανήματα των Δήμων είτε των συνδέσμων, όπως είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Πεντελικού του ΣΠΑΠ, αλλά δίνεται μία μάχη αυτή τη στιγμή ώστε και αυτοί να κρατηθούν ανοιχτοί και θα έλεγα ότι όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι και όλοι είμαστε ετοιμοπόλεμοι από την πολιτική προστασία των Δήμων μέχρι και του κράτους για να δούμε το επόμενο κύμα χιονιά που φαίνεται μετά το μεσημέρι θα έρθει. Και κυρίως νομίζω τα προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, θα είναι αύριο ως επιτοπλίστων. Έτσι, μετά τον παγετό που αναμένεται, τουλάχιστον μας λέγανε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε τα ξημερώματα. Αύριο κύριε το πρωί. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ομορφιά του Λευκού να κυριαρχεί παντού, τους δρόμους να είναι βατούς, αλλά αύριο πράγματι μετά από ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας και περαιτέρω και χιονόπτωση τις απογευματινές ώρες και βέβαια τις βραδινές, θα δημιουργήσει τον παγετό όπου εκεί θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Το αλάτι βεβαίως θα κυριαρχήσει όπως και τις πρώτες πρωινές ώρες στους κεντρικούς άξονες που έπεσε και στο Δήμα Μανουσίου αλλά και στα βόρεια προάστια αλλά και όπου αλλού χρειάστηκε και υπό αυτή την έννοια κρατήθηκαν και βατοί. Όμως θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες ανθρώπων διότι ο παγετός και κυρίως σε άϊδα, σε σημεία που δεν φωτίζονται θα δημιουργήσουν απρόβλεπτες συνέπειες με πτώσεις τις οποίες κανείς θα πρέπει να προσέξει διότι το λέω και σαν ορθοπαιδικός δεν θα το ξεχάσω ποτέ όταν χαιρόμασταν το χιόνι είχαμε και τις μεγάλες πτώσεις και τα κατάγματα τα οποία κυριαρχούσαν στην Ακρομία μακριά από όλους. Τα μεγάλα προβλήματα, πάντως κύριε Πρόεδρε, τα μεγάλα προβλήματα νομίζω εστιάζονται στους εσωτερικούς δρόμους των Δήμων στα βόρεια προάστια. Έτσι δεν είναι? Εκεί είναι νομίζω ακριβώς, ακριβώς. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Είναι αλήθεια ότι δόθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες ο αγώνας να κρατηθούν οι κεντρικοί άξονες ανοιχτοί και κρατήθηκαν. Είναι αλήθεια όμως επίσης ότι υπάρχουν σημεία και στενά, δηλαδή κάποια στενά των Δήμων που παραμένουν σε κάποια σημεία κλειστά. Γίνεται αυτή τη στιγμή η προσπάθεια και αυτοί οι δρόμοι πλέον να ανοίξουν μέχρι να δούμε το επόμενο κύμα της χιονόπτωσης που σίγουρα εκεί θα πρέπει να δοθεί όλος ο αγώνας κατόπιν. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους και εύχομαι αυτές οι λευκές μέρες να φέρουν και τα καλύτερα για το 2017. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.